Ένα πρώτο σχόλιο. Οι Έλληνες σήμερα, με την ετοιμιγωρία τους, αποφάσισαν να πούνε όχι στα μνημόνια και όχι στην τρομολαγνία. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες στραφήκαν προς το ΣΥΡΙΖΑ και τα ποσοστά του είναι πολύ υψηλά, περισσότερο πιστεύω και από αυτά που περίμεναν οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ας ελπίσουμε ότι θα αναλογιστούν τις ευθύνες τους στο ΣΥΡΙΖΑ και θα τηρήσουν τουλάχιστον τα εθνικά και κοινωνικά που πρέπει να τηρήσουν, ούτως ώστε ο ελληνικός λαός να ξεφύγει μεν από τα μνημόνια, αλλά να μην οδηγηθεί σε καταστάσεις που δεν πρέπει να οδηγηθεί. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταφέραμε και είμαστε στη Βουλή παρά τον πόλεμο που μας έγινε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια ισχυρή εκπροσώπηση και θα γίνουμε οι ελεγκτές και οι άνθρωποι που θα εγγυηθούμε ότι θα υπάρξει από εδώ και πέρα στην κυβέρνηση και έλεγχος και προσπάθεια να ακολουθήσει αυτά που συμφέρουν τον ελληνικό λαό. Πάρα πολύ από πάνω. Αυτοί γύρω στις 8.000 και οι δύο παίρνουν έδρα. 8.000 αν πιάσουν. Ναι, το Ιλχάν μαζί με τον τέτοιο. 8.000 αν πιάσουν 11%, αν πάμε 55-50 να πάμε, εμείς μας περισσεύει 17 υπόλοιπο. Πρέπει να περάσουν 18% είναι αδύνατο. 18% είναι 15-16.000 ήθη, είναι δύσκολο. Τώρα παίζει...